του συντονιστικού σωματείου και φορέων που δημιουργήθηκε στη σύσκεψη που κάλεσε ο σύλλογός μας και είναι όλοι αυτοί οι φορείς που συμμετείχαν και στη σύσκεψη και στην πορεία δημιουργήθηκε και άλλοι. Σας έχουμε μοιράσει ένα σχετικό κείμενο πέρα από το σύλλογό μας, Συνδικάτου Οικοδόμων, έτσι είναι το σύλλογο γυναικών, Πρέμα Κινητού, ΠΕΑΕΑ, ΕΒΒΕΒΗΡΟΝΑ, Κουτροφύρης κλπ. Κλπ. Επίσης, στη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην πλατεία της Αντίστασης, διαβάστηκε το ψήφισμα για την κατοσία του ρούχου αντιπροσώπων τη 22η Γενική Συνέλευση τη ΒΟΕ, που στηρίζει το έγκλημα των σωματείων και φορέων της περιοχής μας. Η σύσκεψη αυτή, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, δημοτικοί σύμβουλοι, Πυρενιώτες και Πυρενιώτισσες, αποφασίστηκε η δημιουργία του συντονιστικού και ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης των φορέων μας για να κατακτήσουμε αυτό που δικαιούμαστε σχετικά με το λόγο το Πανά. Ήδη σήμερα ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με πορεία που ξεκίνησε από τα Δαμάρια. Στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες, θα ζητήσουμε και συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Καλούμε κάθε φορέα της περιοχής, πέρα από το ότι να συμβάλλει και να συμμετέχει στο συντονιστικό σωματείο και φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης των μελών του επόμενο διάστημα, ώστε κανένα, κάθε νέος και νέα να ξέρει τι συμβαίνει για το λόγο το Πανά. Και βεβαίως δηλώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε με πολύμορφες κινητοποιήσεις, ώστε να επιτευχθεί να ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Με βάση τα παραπάνω, θέλουμε ο συντονιστικό σωματείο και φορέων να ξεκαθαρίσουμε τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, εμείς εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για τους σκοπούς και την πορεία της πρωτοβουλίας που πήρε η κυβέρνηση, που για την ώρα βέβαια είναι απλά μια διακήρυξη και η ζωή έχει δείξει και αποδείξει ότι τέτοιες διακηρύξεις πολλές φορές δεν τηρούνται. Οι κάτοικοι και οι αθλητές και τα αθλητικά σωματεία έχουν μια πρόσφατη εμπειρία από τον Άγιο Κοσμά. Ο Υπουργός Πολιτισμού έσχιζε τα ημάτια του ότι όλα θα πάνε καλά και κανείς δεν θα φύγει από εκεί και πήραμε έξωση έτσι, μέσα σε μια νύχτα. Και όχι μόνο. Β. Δεν επενδύουμε στα αστικά δικαστήρια. Οι φορείς μας πριν από δύο χρόνια αυτό το είχαν ξεκαθαρίσει όταν τόσο οι δημοτικές αρχές Βύρωνα αλλά και Δάφνη Συνεκλή, όσο και άλλοι φορείς έτσι και δυνάμεις, επένδυαν στα δικαστήρια. Λέγαμε τότε ότι τα δικαστήρια στην ουσία τις περισσότερες φορές έτσι, δικαιώνουν τους ιδιώτες και όχι το λαό και τους αγώνες του. Το ίδιο, ναι, το ίδιο αυτό αποδείχθηκε δύο φορές πρόσφατα. Και με την απόφαση του εφετείου, αλλά και με την απόφαση του ωραίου πάγου. Το τρίτο, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα να υιοθετήσει και να στηρίξει χωρίς ύξεις καθήξεις τη θέση μας, που είναι η εξής. Να γίνει τώρα νομοθετική ρύθμιση με ευθύνη της κυβέρνησης, με την οποία να αποδοθεί στο λαό μέσω των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Συνετού οριστικά και τελεσίδικα όλος ο λόγος του Πανά με τις εγκαταστάσεις του. Και ταυτόχρονα να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι δεν δεχόμαστε να πληρώσει ο λαός της περιοχής για το λόγο του Πανά που τον κατέκτησε με αγώνες και πλήρωσε τις εγκαταστάσεις που φτιάχτηκαν γι' αυτό. Γι' αυτό αποτελούν κτήμα. Επιπλέον να δηλωθεί ότι καμία υποχρέωση δεν έχει ούτε το κράτος, ούτε κανένας δήμος, ούτε κανένας κάτοικος να δώσει έστω και ένα ευρώ στους ιδιώτες που διεκδικούν αυτή την έκταση. Το τέταρτο σημείο του συντονιστικού μας θέλει. Ζητάμε από τους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης Συνετού να συμπορευτούν με τους αγώνες του συντονιστικού σωματείου και φορέων, αλλά και όλων των μαζικών φορέων της περιοχής και να μην επενδύουν στα αστικά δικαστήρια που όπως αποδείχθηκε δεν υιοθετούν έτσι, τα αιτήματα του λαού, αλλά τα αιτήματα των ιδιωτών. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Συγχωρέστε μας που δεν είμαστε έτσι τόσο γιορταστικοί και τόσο έτσι, σύμφωνοι με το γιορταστικό κλίμα που προχωρεί εδώ και στην αίθουσα και όχι μόνο, αλλά έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι αντιλαϊκές κυβερνήσεις όπως η παρούσα, που είναι συνέχεια τις προηγούμενες, ανεξάρτητα από τη διακηρύξη της δεσμεύσης, άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς λόγους πραγματικά να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.